Σήμερα, παιδιά, γίνεται της Πόπης στο Κάγκελο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τόσα πολλά πράγματα. Έχουμε να μιλήσουμε για το χαμό που έχει γίνει. Τι να σας πω, ένας βγαίνει και δηλώνει κερατάς, δεν φταίω εγώ. Έτσι, λέει, αν δεν έχεις κερατωθεί δεν γίνεται, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Μα έκανε και παράπονο κιόλας, λέει, εγώ είμαι κερατάς, εγώ ξέρω τι μου γίνεται. Μην μιλάς τώρα για κέρατα, σε παρακαλώ σήμερα. Εντάξει. Σε παρακαλώ τώρα σήμερα. Φοράς δύο. Δύο κέρατα φοράω. Ναι, είναι δύο καλά. Συνέχισε. Μην γίνουμε εμείς το θέμα σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα, γρήγορα με το θέμα Survivor. Spoiler θα πέσει σε λίγο, οπότε σας προειδοποιώ ότι υπάρχει θεματάκι. Η Καρολίνα φεύγει. Δεν είναι 100% σίγουρη, απλά ξέρουμε ότι από την ψηφοφορία έχουν περίπου διαφορά 100 ψήφους. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα αυτό, γιατί κλείνει αυτό. Δηλαδή mm-hmm. έκλεισε, τελείωσε, γίνεται καταμέτρηση, τέλος. Στην αρχή είχε βγει βρώμα ότι φεύγει η Χαμπέρι. Ναι. Μετά το αλλάξανε και του βάλανε Καρολίνα. Το δεύτερο είναι το σωστό. Ναι, λένε ότι 100 περίπου ψήφους ναι. έχουν διαφορά. Εγώ πάντως, παιδιά, σας λέω αυτά που είδα από τους γύρω-γύρω, να το ξέρετε. Απλά επειδή την Κυριακή θα έχουμε την αποχώρηση, δεν θα έχουμε σήμερα Survivor, οπότε λοιπόν γίνεται ένας πανικός σε αυτό το κομμάτι. Οπότε λοιπόν έρχεται ο κόσμος και τιμωρεί την Καρολίνα για τον σπαστικό ρόλο το οποίο έχει πάρει και νομίζει βέβαια ότι έχει και δίκιο πολλές μεριές. Και θα το καταλάβει όταν βγει έξω κιόλας. Θα βγει, θα δικαιωθεί, θα πάθει ζημιά κι αυτή. Ναι. Ναι, όπως όλοι δικαιώνονται. Κοίτα, η ίδια δεν συνειδητοποιεί μέσα στο παιχνίδι αυτό που λένε, έλεγε και ο Σάκης, ότι της είχε βγει μια κακία, μια δυσαρέσκεια. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο κακό κορίτσι, αλλά δυστυχώς σαν παίκτρια. Είναι λάθος αυτό που βλέπω. Δηλαδή, όλη η φυσιογνωμία είναι μια κοπέλα η οποία έχει κακία μέσα της, κρατάει κακία. Και ξέρεις κάτι, είναι μια κοπέλα η οποία στην αρχή την είχα τελείως διαφορετικά κι αυτήν. Ήταν πιο ήπια και τα λοιπά. Ναι. Δεν ήταν και φοβισμένη μάλλον το πρώτο διάστημα, οπότε λοιπόν δεν έκανε πολλά ήτανε πράγματα. Ήταν απλά μια καλή παίκτρια ναι. στην αρχή. Ήθελε μια περίοδο προσαρμογής. Εκείνη την περίοδο έδειχνε ένα καλό πρόσωπο. Μετά το άλλαξε. Ξέρετε, ένιωσε πάρα πολύ αδικημένη. Μετά ήταν με το τριαντάφυλλο. Μετά το ένα, μετά το άλλο. Η αδικία τη βγήκε. Η Χαμπέρ είναι καλύτερη από την Καρολίνα, Εντάξει, κοίτα. Όχι. Θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η Ελένη Χαμπέρ. Τώρα, αν είναι καλύτερη, δεν ξέρω. Τελευταίες μέρες είναι. Ναι. Παλαιότερα όμως ήταν η Καρολίνα. Ναι, δεν συζητάω. Λέω και τώρα τελευταία. Έχει πέσει, έχει κουράσει. Ο οργανισμός έχει παίξει λίγο κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι η Καρολίνα επιστρέφει στην Αθήνα, όπως δείχνουν τα πράγματα. Η Χαμπέρι έλεγα στην αρχή, η Καρολίνα βγήκε μετά, οπότε Καρολίνα βλέπω κι εγώ. Και είναι αυτό που θα ήθελα κι εγώ βασικά. Εντάξει. Κοίτα, έξω μπορεί να τη δούμε άλλο άνθρωπο, όπως ο δικός σου που σου άρεσε, ο σχεδιαστής κοσμημάτων. Ο Περικλής. Ο Περικλής, ο οποίος ήταν μέσα, ένας κακιασμένος ήταν. Εσύ μόνο το συμπαθούσες. Όταν βγήκε έξω όμως είδες ένα άλλο πρόσωπο. Ναι, αλλά εμένα, άκουσε, μέσα στο παιχνίδι βλέπουμε μόνο τους παίχτες. Mm-hmm. Δεν βλέπουμε τον άνθρωπο Περικλέα, τον άνθρωπο Σάκη, τον άνθρωπο. Ναι, γι' αυτό άνθρωπο, σου λέω για την Καρολίνα. Καρολίνα. Δεν μπορώ να κρίνω την Καρολίνα εγώ από τη συμπεριφορά σε αυτό το παιχνίδι μέσα, ότι ξέρεις κάτι, κάπως έτσι είναι στη ζωή. Ναι, δεν ναι, με, διαφέρει, ναι. δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να την κρίνω την κοπέλα. Παράδειγμα, σήμερα βγήκε ο Κώστας Παπαδόπουλος στο πρωινό του Αντένα με τον Λιάγκα, τον Ουγγαρέζο κτλ. Και άρχισε να μιλάει για τον Σάκη και τη Μαριαλένα. Μ' άρεσε πλέον ο τρόπος που μιλάγε. Μάλλον είδε το βίντεο, το δικό μας που το ισορρόπησε. Που του λέγαμε ότι ισορρόπησε το παιχνίδι είναι κτλ. Και είναι ένας λογικός πρώην παίκτης reality. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί βέβαια να σας πω την αλήθεια μου, λέγοντας μία αλήθεια ο Κώστας Παπαδόπουλος, ότι ο Λιβάνης θα της κάνει ένα εικόνισμα και να προσκυνάει κάθε πρωί ότι χάρη σε αυτήν, χάρη σε Μαριαλένα έγινε. Ο Ουγγαρέζος εκεί έκανε αντεπίθεση. Τον υποστήριξε το Λιβάνη, γιατί προφανώς γνωρίζονται. Λογικό, κάτι λογικά. Τέτοιο, κάτι τέτοιο ναι. μου φάνηκε. Δηλαδή, αλλά πέρα από αυτό όμως έγινε και η μεγάλη δήλωση. Είπε του Λιάγκα, εσύ δεν έχεις φάει κέρατο, δεν μπορεί να μιλάς. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ουγγαρέζος δήλωσε και κερατάς. Αν δεν καταλάβατε, λοιπόν, οπότε λοιπόν, επειδή έχει γνώση από το κέρατο, έχει γνώση από το κέρατο ο άνθρωπος. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ουγγαρέζος είναι και κερατάς και με το χέρι δεμένο ήταν σήμερα. Δεν ξέρω, και ματιασμένος. Κοίτα, αυτό πήγαινε προς και κάποια ματιασμένος. Πλευρά. Αλλά εντάξει, πάνω κάτω, όταν έχεις κάνει τόσες σχέσεις, το κέρατος το έχεις φάει. Είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα, κακά τα ψέματα. Αλλά ο Ουγγαρέζος απευθυνόταν, τέλος πάντων, θεωρώ, σε μια συγκεκριμένη σχέση που είχε. Από εκεί και πέρα όμως, φάνηκε αυτό που είπαμε, ότι ο Ουγγαρέζος έχει μιλήσει με τον Λιβάνη.
ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Λιβάνης όντως δεν τον νοιάζει πια. Όχι να έχει φύγει από εκεί πέρα. Ναι, ότι έχει φύγει. Και καμιά φορά όταν έρχεσαι σε επαφή με τους πρωταγωνιστές, θες να τους υποστηρίξεις κιόλας. Το έχουμε πάθει κι εμείς. Δηλαδή, μπορεί να λες κάποια πράγματα, αλλά τον γνωρίζεις τον άλλον και σου λέει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα, τον υποστηρίζεις. Όμως η πραγματική, η πικρή αλήθεια για τον Λιβάνη είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν τον ήξερε πριν. Ναι, εγώ παιδιά δεν τον ήξερα. Εγώ τον έμαθα με τη Μαρία Λένα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Τώρα μην μιλάμε τώρα για το παιδί αυτό το οποίο εντάξει έχει βιώσει μια κατάσταση. Έχει ψήσει ωμέγα μια σχισούλα ενός μήνα. Ήτανε, πέρασε, έφυγε. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο και πάει λέγοντας τη δουλειά. Ας αφήσουμε όμως τον Λιβάνη και να πάμε στον Άλωνα. Στον Μπάρτζι. Στον Μπάρτζι. Όπου κυρίες και κύριοι, ο Μπάρτζης βγήκε στην Μαλέσκου. Και ήταν ο Μπάρτζης που ξέραμε. Δηλαδή, βγήκε ένα παιδί το οποίο είναι αγνό, ένα παιδί το οποίο είναι άπειρο στην τηλεόραση, ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζητήσει τα αρέστα για κάποια πράγματα. Ξέρετε κάτι, δεν θα κρίνω αν έχει δίκιο ή άδικο ο Μπάρτζης, αλλά θα πω το εξής. Έχει υποχρέωση ο Μπάρτζης και ο κάθε Μπάρτζης, όταν ο Ρακιτζής το σχολιάζει και έχει αντίλογο και θεωρεί ότι ο Ρακιτζής είναι λάθος, να μεταφέρει στο Ρακιτζή και να του πει: ξέρεις κάτι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά και έχει πει αυτό, αυτό και αυτό. Μένει περίπτωση στον Γρηγορόπουλο. Ναι. Που είπε ότι με παρουσίασε σαν κακό παιδί. Μπράβο. Εκεί λοιπόν πήγε να το αποδείξει με βίντεο το οποίο είχε στο κινητό του και έπαιξε. Μπράβο του, καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Όπως μπράβο του, καλά έκανε και ο Γρηγορόπουλος και υπερασπίστηκε το δικό του εαυτό. Μπράβο όμως δεν έχω να πω για τη Μαλέσκου. Η οποία Μαλέσκου, προσέξτε παρακαλώ κυρίες και κύριοι, μείωσε τον συνεργάτη της, δεν ήξερε τι έλεγε, έκανε μια τρύπα στο νερό. Επειδή του είπε ότι κάποιος φορές είσαι ακραίος, αν του λέω ότι ο Μπάρτζης έχει δίκιο. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μείωσε τον συνεργάτη της, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Γρηγορόπουλος είναι υποχρεωμένος να είναι ακραίος. Δηλαδή, εγώ ας πούμε. Για να κάνει νουμεράκια. Όταν έκανα τη δουλειά που κάνει τώρα ο Γρηγορόπουλος, όπως και τώρα, την ίδια δουλειά κάνω εδώ στο GR Express μαζί με την Έλενα, είμαι ακραίος πολλές φορές. Στην άποψή μου, έχω μια άποψη κλπ. Να σου πω κάτι, είναι όμως η άποψή μου αυτή. Και τη στηρίζω με αυτά που βλέπω. Από εκεί πέρα, όταν θα έρθει, εγώ ας πούμε για τον Μπάρτζη έχω πει πολλά πράγματα. Εντάξει. Εάν έρθει ο Μπάρτζη απέναντί μου και μου πει, λάθος, μαγκά, είσαι λάθος κλπ. Οκ, okay, μπορεί να είναι έτσι. Είπες αυτά. Ναι, τα είπα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οκ, okay, ας κρίνει ο κόσμος. Γιατί όταν έχουμε ένα reality το οποίο στοιχίζει πανάκριβα σε ένα κανάλι, όπως είναι το Sky που πληρώνει 150.000 ευρώ το επεισόδιο. Έχει και εκπομπές οι οποίες ασχολούνται με αυτό και ανεβάζουν τα νούμερα του. Εδώ ανέβασε νούμερα καινούριου. Mm-hmm. Δεν θα ανεβάσει τώρα, ας πούμε, η Μαλέσκο από αυτήν την ιστορία. Οπότε λοιπόν πρέπει να έχει και έναν άνθρωπο αιχμηρό. Και αν δεν είναι αιχμηρός, τον αναγκάζουν να γίνει αιχμηρός. Δηλαδή, εάν βγει ο Γρηγορόπουλος είναι ανάλατος, θα του πει μαγκά και λατάκι και πιπεράκι μέσα. Α, να τσούζει το πράγμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο κάθε Μπάρτζης έχει δικαίωμα να υπεροστηρίξει τον εαυτό του και καλά έκανε, ορθώς έπραξε. Δεν θεωρώ καβαλημένο εγώ που κάπου είδα στον Άσο το Γουμενίδη, είδα που, ότι στο Twitter του τα σέρνανε κτλ. Κακός. Όχι. Σαν διαβασμένο, επειδή είχε το βίντεο μαζί. Ναι. Συγγνώμη, σαν διαβασμένο. Δηλαδή, κατάλαβα. Δηλαδή, να πάει εκεί, έχουν πει τόσα για πάρτι του και να μην μιλήσει. Δηλαδή, να έρθει σε μένα εδώ, ας πούμε, ήταν καλεσμένο και να μην πει εσύ να κοιτζίδα εδώ, να κάτσε κάτι. Εσύ θέλει να πει ότι το λάθος που έκανε ουσιαστικά ήταν ο Γρηγορόπουλος, ότι αρνήθηκε ότι τα έχει πει. Ναι, είπε, το μόνο λάθος ήταν αυτό. Το μόνο λάθος ήταν αυτό. Ότι αρνήθηκε ότι τα είπε. Από εκεί και πέρα, σαν εκπομπή, ο Μπάρτζης και ο κάθε Μπάρτζης πρέπει να καταλάβει ότι η δουλειά τους είναι αυτή. Mm-hmm. Δεν το κάνουν για να τους μειώσουν σαν προσωπικότητες. Μιλάνε για το παιχνίδι. Έχουν να κάνουν με το παιχνίδι. Και με αυτό σέβεσαι την άποψη του άλλου και μετά έρχεσαι και αντικρούεις, έρχεσαι την παράθεση μαζί του για να το αποδείξεις ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είπα παράδειγμα ότι αν έρθει σε εμάς ο Μπάρτζης να μιλήσει, που δεν θα γίνει αυτό ποτέ γιατί. Εμείς έχουμε απαγορευτικό το Sky ούτως ή άλλως. Λοιπόν, είναι ένα καλό κανάλι το Sky αυτό. Εδώ το βρίσκει ο ίδιος ο Μητσινάς, αυτό λίγο αργότερα. Λοιπόν, δεν το βρίσκουμε εμείς. ναι. Εντάξει, τώρα μην πάω στο Μητσινά. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Μπάρτζης πάει εκεί και έχει δει κάποια βιντεάκια σπίτι του, δεν είναι πήγε διαβασμένος. Όχι, γι' αυτό μιλάγανε. Άλλο να διαβάσω, να πάω να μιλήσω για την Έλενα κάπου. Ναι, πήγα διαβασμένος, ήξερα τα της Έλενας. Μα η Έλληνα δεν ξέρετε τι γίνεται γύρω της επάρτης. Δηλαδή πήγε διαβασμένος επειδή πήγε να υποστηρίξει τον εαυτό του. Δηλαδή μην πούμε και μαλάκες από πάνω. Εντάξει, είπαμε να πούμε να τα χώνουμε λίγο, να γίνεται ένα παιχνίδι, να κάνουμε πλακίτσα. Survive μπορεί είναι, αλλά μην βάλουμε και μαλάκες στον κόσμο.
Τώρα μιλάμε για πραγματική ζωή. Ο Μπάντζης υπερασπίσει τον εαυτό του. Ο Γρηγορόπουλος τον εαυτό του και οι Μαλέσκου μαλακίες κάνει. Δηλαδή, οι Μαλέσκου είναι για κρέμασμα. Συγγνώμη. Ναι. Εδώ θέλω να δείξω αυτό εδώ. Κοιτάξτε προσεκτικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Βγάζει το ακουστικό. Ναι, ναι. Έχω τις φωτογραφίες μία προς μία, δηλαδή frame-frame. Το έχω για να καταλάβει ο κόσμος τι κάνει. Εδώ λοιπόν αυτή η γυναίκα βγάζει τη φωτογραφία, βγάζει το ακουστικό. Γιατί από το ακουστικό της έλεγαν τι πρέπει να κάνει. Ήταν μια δύσκολη. Να, εδώ πέρα πάλι βλέπετε πώς είναι εδώ πέρα ακριβώς. Λοιπόν, βγάζει τα ακουστικά. Γιατί δεν το πήγαινε καλά. Είχε ένα μονόλογο περίπου 5-10 λεπτά το οποίο μίλαγε. Είναι για μαλακίες έλεγε. Έλεγε μαλακίες. Μάζεψε το. Και λεξιλόγιο σκατά. Και εναντίον του Γρηγορόπουλου ουσιαστικά. Και εναντίον του Γρηγορόπουλου. Ότι είσαι ακραίος. Κάποιες φορές και εγώ δεν συμφωνώ. Ναι. Και έρχομαι λοιπόν και ρωτάω εγώ. Δεν είναι απλό αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Τόσο απλά λοιπόν η Μαλέσκου δεν μου πει, ξέρεις κάτι, ναι, οκ, okay, εμείς εδώ πέρα σαν εκπομπή βλέπουμε το προϊόν με τα δικά μας μάτια και εσύ βλέπεις το προϊόν, είσαι το προϊόν εσύ μέσα και το ζεις κάτι που δεν ζούμε εμείς. Πες μας λοιπόν που έχουμε λάθος. Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος και να το παραδεχθείς, αλλά είναι πολύ κακό να μιλάς 5 λεπτά και να λες αερομαλακίες και να κατηγορείς το συνεργάτη σου. Αυτό δείχνει την ανικανότητα και δείχνει αυτό που λέω εγώ. Άλλο το Credit TV και άλλο εδώ. Και μου στείλανε ένα τύπο ένα μήνυμα. Ξέρεις λέει από τι πολιτικούς έχει πάλι συνεντεύξεις λέει Μαλέσκου και πόσο κόμμα κτλ. Ρε άμα καλέσω εγώ πολιτικούς όλοι ουρά απ' έξω το στούντιο θα είναι. Ξέρεις γιατί. Όλοι θέλουν να μπουν να δουν, να πάνε σε χι κόσμο για να πούν τα δικά τους για να πάρουν κάνα ψηφουλάκι. Τι μου λες τώρα εμένα. Και καλλιτέχνες. Ποιος σου είπε. Εγώ να πούμε τουλάχιστον σε μένα που έγραψες. Αυτό που έγραψες. Σε μένα μιλήσεις για καλλιτέχνες. Σε μένα που γεννήθηκε το ελληνικό τραγούδι στην εκπομπή μου. Το pop ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας 90 εννοώ, να μην ξεφύγουμε. Λοιπόν, γίνεται σχεδόν σε μένα, που άμα πατάω το κουμπάκι να πούμε θα σου βγάλω 30.000 καλλιτέχνες μέσα που περάσανε και μου λένε και ευχαριστώ όλοι. Και σήμερα το πρωί θέλω να πω αυτό που λες εσύ για τη στήριξη στον συνεργάτη σου, όποιος και αν είναι αυτός και ό,τι λάθη να έχει κάνει, δες αντίθεση με το πρωινό του Sky, που βγήκε ένας τέλος πάντων πρόεδρος φαρμακοποιών και είπε για τον πρωτοσάλτη τι μου τον φέρατε αυτό εδώ και γυρίζουν και τα δύο παιδιά και λένε ότι αυτός είναι συνεργάτης μας, είναι χρόνια συνεργάτης μας, δεν μπορεί να τον προσβάλλεις. Ναι, βέβαια. Δηλαδή θέλω να σου πω. Άσχετα αν έχει δίκιο ή άδικο. Ναι. Ναι. Άτι, καλά, το είπε και Παρίσι αυτό βέβαια. Το πρώτο ναι, ο προσώπη είναι, okay, είναι για να. Δεν έχει σημασία. Όμως πρέπει όποιο και να είναι συνεργάτη σου, πρέπει να τον υποστηρίξει. Μπορεί κάποιο να πει κάποιον να τον καλέσει στην εκπομπή και να μην κουστάρει εμένα. Ναι. Από σήμερα γιατί σε εκπομπή ξέρει ότι είμαι και εγώ εδώ. Βέβαια. Οπότε να σεβαστεί και εμένα. Έτσι λοιπόν και ο φαρμακοποιός πήγε εκεί. Ξέρει ποιο θα είναι. Mm-hmm. Θέλω τι θέλει. Απλά ξέρει που το χάνει όμως ο Μπάντζης, Θοδωρή. Έκανε το ίδιο η Άμι Γιάμι. Κάνει το ίδιο ο Τζέιμς, κάνει το ίδιο ο Μπάντζης. Οπότε. Λίγο, αφού έχει την ίδια στάση πάλι, δηλαδή πήγε εκεί ουσιαστικά να επιτεθεί. Λες τώρα δεν είναι λίγο μιλητό αυτό. Και έχεις και το βιντεάκι μου, και το έχεις να παίζεις. Εσύ Έλενα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα παιδιά αυτά είναι επαναστάτες απέναντι στο Sky. Ναι. Δεν τους αφορά ο Sky. Και τους το δείχνουμε χιλιάδες τρόπους για να απελευθερωθούν. Γιατί ουσιαστικά το γράφουν μοχοκλών. Ναι, 6 μήνες τους κρατάνε δεσμευμένους. Και θέλουν την απελευθέρωσή τους. Λοιπόν, αυτοί έχουν κανονίσει τι θα κάνουν και θα περάσουν ωραία και καλά. Ναι, αλλά ο Μπάντζης. Πέρα από αυτό όμως, δηλαδή να μην πάει να υποστηρίξει, δηλαδή να πάει και να λέει: α, τι ωραία κάτι που τα λέτε. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο ίδιος είχαν δικαίωμα μέσα στο παιχνίδι, οι ίδιοι, να κρίνουν τους υπόλοιπους παίκτες και να λένε τα χειρότερα. Και ο άλλος απ' έξω, ο Γρηγορόπουλος, δεν έχει δικαίωμα να τους κρίνει. Οι ίδιοι λέγανε τα χειρότερα. Α πούμε για τον παπά, δεν ξέρω με ποιους είχαν κόντρα τόσο καιρό. Είχαν με πολλά παιδιά. Απομονωμένοι ήταν, έκριναν. Και η Άμι Γιάμι μίλαγε πάρα πολύ άσχημα για συμπαίκτες. Αυτοί είχαν δικαίωμα να μιλάνε άσχημα, γιατί αυτό θεωρούσαν και ο Γρηγορόπουλος δεν μπορούσε να πει δύο κουβέντες σαν παικτικά για τον Μπάρτζη. Δηλαδή, γιατί με είπε, με έβγαλε κακό παιδί. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να ήσουν. Και ήταν, θυμάσαι κακές που βγάζει η Άμι Γιάμι. Να σου πει ποια είναι η διαφορά μας. Ποια. Ότι εσύ τα βλέπεις τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ότι εγώ. Ναι, εντάξει. Εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με το παιχνίδι. Εγώ κάθομαι και ασχολούμαι και λέω το εξής. Ναι, ότι έχει δικαίωμα να διαφωνεί, εντάξει. Έλενα, όταν βγαίνω εγώ και λέω εδώ πέρα για τον χι παίκτη, ότι ξέρεις κάτι αυτό, εκείνο. Τι έχεις πει. Έχω πει εγώ. Λοιπόν, έχει αυτός δικαίωμα να έρθει να τη μιλήσει. Αν από τη στιγμή που του δίνω το βήμα και κάθεται απέναντί μου, έχει δικαίωμα να τη μιλήσει. Λοιπόν, όταν εγώ τον έχω μιλήσει για αυτόν. Έχει αυτός δικαίωμα να μιλήσει για μένα. Συμφωνώ, διαφωνώ, δεν παίζει ρόλο. Αυτό που θέλω να καταλάβει όλος ο κόσμος είναι το εξής. Ότι ο Μπάρτζης μπήκε μέσα για να περασπιστεί τον εαυτό του. Ναι. Δεν μπήκε μέσα για να κάνει νούμερα η Μαλέσκου. Mm-hmm. Ότι κάνει νούμερα η Μαλέσκου στην πλάτη του Μπάρτζη το ξέρουμε χρόνια αυτό. Και εμείς κάνουμε νούμερα στην πλάτη τους. Ναι, σίγουρα, ναι. Και εμείς εδώ πέρα σίγουρα. Έχουμε χιλιάδες views από την πλάτη τους.
Δηλαδή, τι να, αυτή είναι η δουλειά μας όμως. Ναι. Πάντα σήμερα είναι αυτή, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι, χθες ήταν κάποιοι άλλοι, προχθές ήταν πάλι κάποιοι άλλοι κτλ. Αλλά δεν θα κόψει το δικαίωμα από στον άλλον να μην μιλάει ή να μην πει την άποψή του ή να του βγάλουμε κατευθείαν ναι, μωρέ, στρατηγική είναι κτλ. Είναι στρατηγική είναι και τι έγινε. Τώρα στην πραγματική ζωή και στρατηγική. Mm-hmm. Βέβαια. Δεν κατάλαβα. Τώρα παίζει τη ζωή του. Σε τρεις μήνες μέσα από τώρα θα έχουν εξαφανιστεί. Ο έξυπνος θα επιβιώσει. Αυτοί κάνουν κινήσεις για να επιβιώσουν. Τους βγάζουν το καπέλο. Θα πάνε στο Sky μέσα και θα κάνουν ιστορίες. Ναι, να πάνε και να κάνουν χιλιάδες ιστορίες. Μπράβο τους, μαγκιά τους. Από εκεί που έχουν γραμμένο στα παλιά τους παπούτσια το Sky, καλά κάνουν. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ λέω ο Γρηγορόπουλος, ένας καταπληκτικός δημοσιογράφος που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Μπορεί να φαίνεται και αυτός ακραίος όπως φαίνομαι και εγώ πολλές φορές, όπως φαίνεται και η Έλενα. Αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι κάποια στιγμή είμαστε ακραίοι. Λοιπόν, κάνει καλά τη δουλειά του. Η Μαλέσκου ως παρουσιάστρια, πόσο μαλακία μπορεί να κάνει. Δηλαδή να μιλάει 5-10 λεπτά, να τη μιλάει, να τη λέει μαζεψέ τον τον άλλονα, μα λέει ιστορίες. Και αυτή βγάζει το ακουστικό, δείχνοντας την αρχισυντάκτρια ότι είναι και ανίκανη η αρχισυντάκτρια, έτσι ο αρχισυντάκτης, δεν ξέρω, άντρας ή γυναίκα είναι. Λοιπόν, η ανίκανη, δηλαδή μη μου μιλάτε, εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, και κατά τα ψέματα. Το μόνο που την ενδιαφέρει τη Μαλέσκου είναι να πρεσάρει την ομορφιά της. Τίποτα άλλο. Και δείχνει ότι το μυαλό της δεν κόβει. Γιατί έχουμε και σας λέω εγώ, εάν έκανε την εξήγηση που έκανα τώρα εγώ εδώ η Μαλέσκου στον Μπάρτζη, τότε και ο Μπάρτσης θα ήταν βουλωμένος. Ωραία. Και ο κόσμος θα έλεγε μπράβο, σωστά είναι. Εμείς κρίνουμε, το κοινό αποφασίζει. Το είπαμε, τα είπαμε, σας έχουμε κρίνει, το κοινό αποφασίζει. Εμείς είμαστε σχολιαστική εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Έτσι, ναι. Εντάξει. Ναι. Γιατί δεν μπορείς αυτή τη στιγμή. Ο άλλος βλέπει, άκουσε, βλέπουμε εμείς το Survivor. Κάποια στιγμή λοιπόν πλακώνονται δύο. Εντάξει, μιλάμε τώρα ονόματα. Και εγώ βλέπω τον ένα ότι έχει δίκιο, συνήθω τον άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, το ίδιο παιχνίδι δεν βλέπουμε. Ναι, σωστά. Δεν γίνεται, δεν είμαστε μέσα. Το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, πάνω να πει ότι ο ένα είναι εγκληματία και ο άλλο είναι αθώο. Και είναι λίγο αστείο, θα σου πω τώρα κάτι, ότι κακά τα ψέματα ο Πάρτζη είναι άπειρο τηλεοπτικά. Ο λόγο του. Εντάξει, το παιδί αγρότη είναι. Ο λόγο του είναι πέντε κουβέντε, 5-10 τι ίδιε λέει πάνω κάτω. Δεν μπόρεσαν ουσιαστικά ένα πάνελ ολόκληρο και μία κοπέλα μορφωμένη. Όπως η ίδια θέλει να τη λένε, μορφωμένη και όμορφη, όπως λέει και ο Μουτσινάς βέβαια. Έτσι. Το παίρνουμε και από το Μουτσινά, όμορφη, δεν τη λέει. Mm. Διότι την ειρωνεύτηκε κιόλας. Επειδή δεν μίλαγε την ώρα που μίλαγε ο Μπάτσης και λέει αυτή είναι απλά όμορφη. Όχι, okay, εδώ, συγγνώμη, εδώ με ναι. βάζει στο παιχνίδι. Όχι, πες, θέλω, ναι, θέλω να καταλήξω στο ότι δεν μπόρεσαν ένα παιδί άπειρο τηλεοπτικά να το στριμώξουν. Ναι, 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 ναι. Όχι να το στριμώξουν. Όχι να μην εκτεθούν αυτοί. Να μην εκτεθούν. Όχι ακριβώς. Να το στριμώξουν το παιδί. Ακριβώς. Δεν έχουν λόγο να το στριμώξουν. Όχι να το στριμώξουν, να το απαντήσουν σωστά. Να το απαντήσουν σωστά και ναι, ναι. να το εξηγήσουν το παιδί να καταλάβει. Mm-hmm. Ότι ξέρεις κάτι, επειδή είσαι άπειρος από τηλεόραση, επειδή είσαι ένα παιδί από την Κόρινθο, το οποίο να πούμε μπήκε σε ένα παιχνίδι ξαφνικά πέσε τα φέτα πάνω του, ξέρεις το παιχνίδι είναι έτσι μάγκα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Σε αυτό μπήκε. Λοιπόν, να το εξηγήσουν. Γιατί άμοι γιάμοι δεν το εξηγεί του Νικόλα τι ακριβώς παίζει. Δεν ξέρουν ακριβώς το παιχνίδι σωστά. Τώρα το μαθαίνουν. Ο Ουγγαρέζος, συγγνώμη, όχι ο Ουγγαρέζος, ο Ουγγαρέζος είπαμε είναι κερατάς. Ο Μουτσινάς, δεν φταίω, εγώ το είπα αυτός. Φταίω εγώ, μωρέ. Λοιπόν. Μοναδικός είναι. Εντάξει, και εγώ έχω περάσει. Εννοώ, όχι για σένα, γενικά. Όχι, και εγώ έχω περάσει από κερατά. Εννοώ, όλοι οι άντρες έχεις κάνει 50 σχέσεις. Η συμβουλή που έχω δώσει στο Τζούνιο Ξηφιά ήταν αγόρι, αν δεν γίνεις κερατάς, άντρας δεν γίνεσαι. Εντάξει, αν δεν γίνεις κερατάς, άντρας δεν γίνεσαι. Αν δεν δεις το ακαρίο μπροστά σου... Άμα δεν κλάψεις τα πατώματα, ναι, άμα δεν πεις τα πατώματα κάτω να γίνεις να πούμε ένα με τα πατώματα, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, σου έχουμε βέβαια λέω να μην το ζήσεις ποτέ σου, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, έτσι είστε εσείς οι γυναίκες. Λοιπόν, ο Μουτσινάς βγήκε λοιπόν και ο ίδιος απόρρισε με το κανάλι, λέει το κανένα, καναλάρα λέει τα λοιπά. Δηλαδή, καταρχήν ο Μουτσινάς παιδιά τα χώνει πλέον και σωστά κανονικά. Τι σημαίνει εμέσως, αλλά πλην σαφώς. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο Μουτσινάς θέλει να φύγει από το κανάλι χθες. Μόνο ότι η πόρτα του αντένα έχει ανοίξει και το θέλουν πίσω και το θέλουν για τη μεσημεριανή ζώνη. Το θέλουν να πάει εκεί πέρα να γίνει τον αναδής. Φτάνει για να κάνει κολοτούμπες και να φύγει. Αλλά δυστυχώς έχει ένα νέο στο συμβολαιό ότι θα μείνει εκεί που είναι. Ναι. Πάντως ειρωνεύτηκε την Μαλέσκου. Τη Μαλέσκου. Ναι, σιγά, έτσι του πηγαίνει όλους. Πάρα πολύ. Όλους. Και έτσι μόνο που είπε ότι την ώρα που δεν μιλούσε η Μαλέσκου λέει αυτή είναι απλά όμορφη. Δηλαδή, σαν να λέει ότι. Αυτή είναι απλά όμορφη, είναι ανίκανη να μιλήσει. Ναι. Λοιπόν, και μετά λέτε για μένα. Μου τα λέτε ότι έχω μονή με την Μαλέσκου. Μα όταν βλέπω συνάδελφό μου που έχει φάει το ρεπορτάζ, παιδιά, έχει χιλιόμετρα μιλάμε, έχει περπατήσει το παιδί αυτό για το ρεπορτάζ. Όταν έχουμε ξενυχτήσει μαζί με τον Γρηγορόπουλο έξω, εμείς βράδια,
πριν αρκετά χρόνια ξενυχτάγαμε παρέα, όλοι μαζί. Λοιπόν, εγώ έχω δει το παιδάκι αυτό πώς μεγάλωσε αυτή τη δουλειά και πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Δεν μπορώ να μην το σεβαστώ. Και έρχεται η κυρία Μαλέσκου να τον πει και ακραίο, να πούμε. Ο Γρηγορόπουλος δεν θα είναι το χρόνο μαζί με τη Μαλέσκου. Επειδή λένε ότι αλλάζει η ομάδα. Θέλω να σου πω ότι ένα παιδί. Ο Γρηγορόπουλος έκανε μια μαλακία. Τι. Έπρεπε να μείνει στην Τσιμτσιλή. Ναι. Ναι. Η οποία Τσιμτσιλή, παιδιά, όπως είναι να το κάνουμε, ανεβαίνει. Έχει πιάσει πάλι στο δυναμικό ναι, τιμό, είναι πρώτη. Αλλά επειδή είναι ακραίος ο Γρηγορόπουλος, γι' αυτό θεωρώ ότι θα μείνει εκεί. Γιατί τον χρειάζονται. Ενώ ένα δικό μας παιδί, ο Μάνος Μαγιάτης, που κράτησε μια στάση πιο ουδέτερη γενικά, δεν ήταν τόσο επιθετικός, θεωρώ ότι θα σταματήσει. Ναι. Γιατί δεν ήταν ακραίος. Θα τον εξαφανίσουν. Ναι. Mm. Όχι για πολλούς άλλους λόγους, πιστεύω εγώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα το επόμενο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό. Αν έκανε. Με αυτά και με αυτά πάει στο Σταρ. Α, και πάει και στο παλιό μου σπίτι. Από Αλφα Σταρ γειτονάκια, δηλαδή δεν αδελφάκια. Είναι αδελφάκια. Ναι. Άκουσε, αυτή τη στιγμή σου λέει ο Βαρδινογιάννης, κάτσε ρε, που έχω μεγαλύτερη ανάγκη. Στον Αλφα ή στο Σταρ. Εγώ το Σταρ θέλω να ανέβει ψηλά. Και καραβάτου του ή άλλου. Θα το κάνω δευτεράτσα τον Αλφα. Mm-hmm. Οπότε βάλει την αυτή εκεί στη θέση τη Κατερίνα Καραβάτου. Η οποία Καραβάτου, καλό θα είναι να τη στείλουν στον Αλφα. Αν είναι έξυπνη. Ναι, ναι, ναι. Να τη στείλουν στον Αλφα. Να κάνει εκεί άλλη. Οπότε ο Θέμης πάει μαζί, υποθέτω, Σταρ. Ο Θέμης Μάλης, από τη στιγμή που μπαίνει στο κλόνι, είναι σίγουρα στον Αλφα μέσα με παραγωγές. Σε όλες τις παραγωγές δεν παίζει ρόλο που προβάλλονται. Πλέον το Σταρ δεν είναι το Σταρ που έζησα εγώ. Που ήμασταν όλοι μαζεμένοι στη Νέα Κηφισιά και ήμασταν μια παρέα όλοι μαζί και δουλεύαμε φουλ. Τώρα υπάρχει η Pixel, η οποία κάνει παραγωγές και δίνει και στον Αλφα και στο Σταρ και δεν υπάρχει πλέον η οικογένεια του Σταρ όπως ήταν. Τώρα υπάρχει εκεί το ενημερωτικό κομμάτι μόνο του Σταρ και του Αλφα μαζί. Mm-hmm. Και εκεί έχουν ενοποιηθεί. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν ο Θέμης Μάλης γυρνάει στο σπίτι του. Κατά βάθος. Αλλά βέβαια ένα σπίτι το οποίο θα το βρει ανακαινισμένο, διαφορετικό κτλ. Κτλ. Δεν έχει σχέση το Σταρ που ήμασταν εμείς με το Μάλι την περίοδο που ήμασταν εμείς μαζί, εκείνη μια δεκαετία και βάλε, με το Σταρ του σήμερα. Κάπου διάβασα στον Νάσο ότι τον θέλουν λέει μια εβδομάδα, δεν ξέρω, δύο εβδομάδε για να στήσει το πρωινό. Ζητήσανε να στήσει το πρωινό, ναι, με την Τζολάκη κτλ. Είπε θα κάτσει παραπάνω μια εβδομάδα με το θακτήριο. Οπότε την Τζολάκη ουσιαστικά το Open τη βάζει δοκιμαστικά το καλοκαίρι, να δουν πώ θα πάει για να τη φέρει Σεπτέμβρη. Το καλοκαίρι δεν μπορεί να τη μετρήσουν σωστά, γιατί δεν τζουλάνε και πολύ τα πράγματα. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι, δεν θα παίζουν μόνοι του. Ξέρω αν το κάνει αυτή η Τζολάκη και είναι με τη μεγαλύτερη μαλακή τη ζωή τη. Γιατί αν δεν θα πάει καλοκαίρι. Εάν πάει καλοκαίρι και είναι με τη μαλακή τη ζωή τη. Δεν μπορεί να τσουνήσει εκεί. Με τίποτα δεν μπορεί να τσουνήσει. Με τίποτα όμως. Και μια και μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα και πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες για όλα αυτά τα που έχουν συμβεί και τα θέματα είναι πάρα πολλά και σημαντικά. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, έχουμε ασχοληθεί με τα περισσότερα. Ναι. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα όμως τώρα το οποίο σε εξοργίζει, αλλά δεν γνωρίζω ποια είναι. Για τη Σούλα Μπλάμουρου, λέω αυτό που βγάλε σήμερα. Α, έβγαλε ναι, ένα. Εξοργιστικό. Εξοργιστικό στο ότι μια τέλος πάντων κεντρική παρουσιάστρια που είναι και influencer και έχει λέει και ψεύτικους followers, τέλος πάντων οι περισσότεροι έχουν. Πασίγνωστη λέει. Πήγε σε ένα μαγαζί και οριόταν γιατί ήθελε να πάρει ένα πανάκριβο ρούχο και οριόταν έλεγε στα παιδιά μέσα που εργάζονταν ότι πάρετε το αφεντικό σας να μου δώσετε το ρούχο γιατί θέλω να το προωθήσω στο Instagram οπότε δεν θα το πληρώσω κιόλας αφού θα σας διαφημίσω. Δεν ξέρω βέβαια μετά τι έγινε αλλά η συμπεριφορά της λέει ήταν απαράδεκτη και φώναζε μέσα στο μαγαζί και δεν ξέρουμε ποια εννοεί. Influencer, μεγάλη κεντρική παρουσιάστρια. Με έχει εξοργήσει και αυτό. Άλλη μία ψωνάρα που κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά και απαιτεί επειδή δεν το βάλει αυτή στην κορμάρα της και επειδή είναι influencer πρέπει οπωσδήποτε να μην πληρώσει. Αυτή είναι η γνωστή τρακατζίδε. Που πάει κάποια στο μυαλό, γιατί ήταν και παλαιότερα. Έχει γίνει ξανά και σε άλλο μαγαζί. Εντάξει, δεν θα πω όνομα, ναι, δεν θα πω. Δεν θα αποδείξει. Η Σούλα Μπλάμουρου ξέρει μόνο ποια είναι. Μπείτε μέσα στη Σούλα Μπλάμουρου να το διαβάσετε, να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Πραγματικά σα μιλάω, έχω εξοργιστεί με τις ψωνάρες, τους τρακατζίδες. Εμείς κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε, να το γνωρίζετε αυτό σας το λέω, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα μέσα το έχουμε πληρώσει. Τράκα δεν υπάρχει. Τα μπουζάκια μας, τα τέτοια μας. Μπορεί να λέει Μπένετον, αλλά δεν μας τα δίνει Μπένετον. Τα έχουμε αγοράσει. Όχι, τα λέω αυτά γιατί δεν γουστάρω τους τρακατζίδες, ρε παιδί μου. Ναι, βέβαια. Τράκα στην τράκα, τράκα στην τράκα. Το δικό μου είναι. Σελεστίνο. Μα κάνουμε και τσάπα διαφήμιση μέσα. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι πληρωμένα όμως όλα. Δεν είναι όλα. Δεν τα παίρνουμε για να τα στέλνουμε πάλι πίσω κτλ. Είναι δικά μας όλα αυτά. Πληρωμένα τα κάνετε κατά καντάκα. Τρακατζίδες δεν είμαστε. Γι' αυτό και μπορούμε και μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να λέμε να πούμε ακριβώς ό,τι βλέπουμε.
Και εγώ αυτή τη στιγμή στο λέω από, σε αυτό το ξέρετε, μέσα του GR Express δεν πάνε να είναι και ο αδερφός μου ο ίδιος απέναντι, αν κάνει τη μαλακία την ακούσει. Θέλω να πούμε κάτι, κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια ξαναγυρνάμε Survivor. Να πούμε αυτό για το Wikipedia, που μας ήρθαν κάποια μηνύματα και κυρίως βέβαια μας το έστειλε το Ριζάκι, το γνωστό Ριζάκι που πρέπει να το ακολουθήσετε στο Twitter. Συγγνώμη, και έκανε μια ανακάλυψη. Συγγνώμη. Mm-hmm. Το Ριζάκι, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αξίζει το κόμμα να παρακολουθήσετε. Είναι, ψάχνει και βρίσκει κάποιες λεπτομέρειες που πραγματικά έχω σοκαριστεί. Μου στείλε πάλι σήμερα ένα μήνυμα το οποίο έπαθα πλάκα. Ναι. Λέω δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ανακάλυψα ότι στο Wikipedia έχει βάλει σαν αποτέλεσμα φετινού νικητή στο Survivor, ναι, που παρουσιάζει ο Λιανός, τον Ηλία Μπόγδανο και δεύτερος έρχεται ο Σάκης Κατσούλης. Ότι αυτοί οι δύο πάνε στον τελικό και ο νικητής είναι ο Ηλίας Μπόγδανος. Προσέξτε παρακαλώ, έχουν βγάλει τον νικητή και τον δεύτερο. Ναι. Νικητής ο Ηλίας Μπόγδανος, Wikipedia τώρα, δεν είναι αστεία. Wikipedia, αν πάτε Survivor και εκεί που λέει κάθε χρονιά λέει τους νικητές και ποιοι είναι οι παρουσιαστές και πόσες μέρες την εβδομάδα νομίζω παίζεται κάθε επεισόδιο. Ανάλυση, Wikipedia. Βγάζει νικητή τον Ηλία Μπόγδανο, παιδιά. Και δεύτερο Σάκη Κατσούλη. Ναι, 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 ναι. Και δεύτερο το Σάκη Κατσούλη. Οπότε λοιπόν, ας περιμένουμε λοιπόν λίγες μέρες να έχουμε την υγειά μας, πρώτα ο Θεός. Ξέρουνε κάτι, τυχαία, σύμφωνα με τα στοιχήματα που είπες και εσύ, αλλά δεν νομίζω τόσο πολύ πια. Δεν έχουν πρώτο, έχουν τον Ηλία στα στοιχήματα. Και να ξέρετε ότι είναι γραμμένο. Δηλαδή, αν πληκτρολογήσετε Survivor Wikipedia, θα το βρείτε 1000%. Ναι. Και εμείς για καλό και αν, κακό. Αν δεν το βρείτε, πηγαίνετε στο Ριζάκι στο Twitter να το δείτε. Θα το έχει αναφέρει. Εμείς για καλό και κακό έχουμε κατεβάσει το υλικό αυτό κάτω για να το παρουσιάσουμε την ώρα που πρέπει. Ναι, και επειδή είπαμε για Ηλία Μπόγδανο, θέλω οπωσδήποτε να σχολιάσουμε γιατί μου ήρθαν και κάποια μηνύματα μας ήρθαν που διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος ότι ο Ηλίας κατέβασε το μαγιό του κόρο. Το θαμπόσανε βέβαια, αλλά σου λέει το εσουρού δεν υπάρχει εκεί. Είναι μια κίνηση η οποία το κάθε παιδάκι που βλέπει είτε γυμνασίου είτε ηλικίου μπορεί να κάνει την παρόμοια πράξη και να γελάνε. Δηλαδή έδειξαν κάτι το οποίο είναι αστείο. Συνόμη, δεν είναι αστείο δύο ενήλικες. Τι. Αυτό το κάνουμε εμείς χρόνια. Όλοι άντρες. Έλα τώρα στην τηλεόραση. Συγγνώμη, έλα τώρα. Να είσαι εσύ στην παραλία με το μαγιό και να κατεβάσει το μαγιό. Έλα τώρα, το έχουμε κάνει για πλάκα αυτό πόσες φορές εμείς είμαστε πιτσιρικιά. Έλα τώρα. Τα πιτσιρικιά το κάνουμε. Ποιο είναι πιτσιρίκι ο Μπόγδανο. Εντάξει, τα πιτσιρικιά. Ο Μπόγδανο σε λουδίζει τα πιτσιρικιά. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα τώρα, μωρέ, σιγά τα ώρα τι έγινε να πούμε. Δηλαδή είσαι στην παραλία και σου κατεβάσει το μαγιό. Παπαρδέλα, είδε δεν είδε. Τελείωσε. Βάλανε μπροστά το τέτοιο. Τελείωσε, γεια. Δεν όρωσα. Έλα τώρα. Έλα. Αυτό είναι η πλάκα που κάναμε πιτσιρίκια όλοι μαζί. Τι είναι, παιδάκι μωρέ, είναι ο Ηλίας ο Μπόγδανος, σαν όριμος. Βέβαια, παιδάκι. Είναι η πλάκα αυτό να κατεβάσει το αλλού το μαγιό. Πώ ευχαριστιέται. Ποιο. Ο Μπόγδανος. Το παιχνίδι. Ευχαριστιέται. Βγαίνει χαρά από μέσα. Όλο το ευχαριστήθηκε που του κατέβασε. Όλο εντάξει, αφού η Παπαρδέλα δεν φάνηκε, το νοιάζει. Στου υπόλοιπου ήταν παραγωγή 100 άτομα. Σιγά μωρέ, είδαν εκεί πέρα την Παπαρδέλα και κάτι έγινε πουλάκι τζίου τζίου και δεν συμμαζεύεται. Σιγά τα ωάμωρε, τι είδανε, κάτι που δεν ξέρανε. Άντε μπιγιάγκηχτες. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν πάνε σε πλάς γυμνιστών, τι θα κάνουνε. Δηλαδή, σε να σου κατεβάσει ο Πέρι, ας πούμε, το μαγιό που είσαστε μαζί για μπάνιο, δεν θα έχεις πρόβλημα. Αν μου κατεβάσει εμένα ο Πέρι το μαγιό, θα κατεβάσει το δικό του. Και μετά θα μετρηθούμε. Τι να κάνω. Πλάκα έχει ρε παιδί μου. Τα παιδιά παίζανε τη χαρά και τα λοιπά. Κάνανε αυτήν την πλάκα. Λέει, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Εντάξει, τώρα στην τηλεόραση που το βλέπουν μικρά παιδάκια και τα λοιπά. Λες και δεν το κάνουν αυτό. Όλοι το δεν είναι πλάκα αυτό τώρα. Έλα μόρα που δεν είναι πλάκα αυτό. Θα βάλω σόου είναι. Έλα τώρα. Μηγιάγκηχτη, ρε παιδιά, με αυτό το Twitter πεπαναγία μου. Μηγιάγκηχτη του κερατά. Μη είπαν αυτό. Μη είπαν το άλλο. Μη είπα παρδέλα έξω. Μη. Το θαμπόσανε όμως. Συγγνώμη, τότε που κδίθηκαν δηλαδή και βούτυξαν μέσα ή το θεώρησες. Όταν εγώ. Παιδιά θα με τρελάνε. Εγώ. Κάλλη που ξεγυμνώθηκαν και πήγαν στη θάλασσα. Εσύ δεν ήσουν, ξέρω εγώ. Εκεί ήταν πολύ. Ήταν η κατάσταση. Εκεί ήταν και καλά. Ας πούμε ότι σας γράφουμε και είπαμε είμαστε η τετράδα. Άσε τώρα. Εκεί πέρα ήταν άλλο το νόημα. Τρεις δεν ήταν εκεί πέρα. Ήταν άλλο και η Καρολίνα. Ήταν άλλο το νόημα εκεί. Και οι τέσσερις δινόμαστε και μέσα και άλλο αυθόρμητο του κατεβάζουν κάτω το βρακάκι να πούμε και βλέπεις το παραδελάκι. Τα παιδάκια κατεβάζουν κάτω τα βρακάκια του. Και τι έγινε. Άσε μας μωρέ. Δηλαδή αν το κάνανε και οι γυναίκες θα ήταν καλό. Α, έχει ενδιαφέρον. Μακάρι. Ακεί να μιλάει μπροστά. Να λοιπόν, αξίζει το γόπρο να δούμε ή δεν αξίζει. Καλά, εσύ δεν μου λες ότι είμαι ωραίτερο του σύμπαντος, το καλύτερο κορμί και αυτά δεν θα δεις άλλα βρακάκια. Δεν όχι, λέγε τι να δεις κάτι άλλο. Εγώ
Το μάτι δεν υπάρχει. Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει νόμος για κακό για το μάτι. Μην αγγίξει είναι θέμα. Όπως και εγώ λέω, κάτσε γυμνή, μη σε αγγίξουν μόνο. Αν σε δουν γυμνή, με δεν με απασχολεί. Μόνο μην αγγίξουν. Και να δουν και τι έγινε. Να δουν την κουκλάρα έχω. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Γυμνή. Άμα πάμε σε γυμνιστές, είμαστε εμείς γυμνοί. Τι θα πάμε. Εσύ θα πας σε παραλία γυμνιστών. Όχι, αλλά αν πάω. Εσύ δεν βγαίνεις με το μαγιό σου με τα χίλια ζόρια. Θα πας σε παραλία γυμνιστών. Εάν πας σε παραλία γιατί γυμνιστών. Γιατί ντρέπεσαι. Εάν πας σε παραλία γυμνιστών. Δεν πάω σε παραλία γυμνιστών γιατί θα γελάμε συνέχεια. Εσύ ειδικά, ο νούμερο ένα κουτσομπόλης. Όχι τούτο κρίμα η μάνα του. Όχι τ' άλλο παλικάρά μου. Άσε. Έλα αγόρι μου, δώσε και κάτι δεξιά. Δώσε και κάτι δεξιά. Θα μας διώξουν. Στα πρώτα πέντε λεπτά μας βλέπω. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά πιστεύω να πέρασετε πάρα πολύ όμορφα μαζί μας σήμερα. Εμείς να σας πούμε ότι θέλουμε πάρα πολύ τα σχόλιά σας. Το θέλουμε πάρα πολύ, πραγματικά σας μιλάω. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε, δεν είναι ανάγκη να διαφωνούμε, αρκεί να επικοινωνούμε. Το καταλάβατε? Η επικοινωνία είναι το α και το ω. Και να ξέρετε ένα πράγμα, η παρέα μετράει. Και η παρέα δικιά μας έχει μεγαλώσει αρκετά χάρη σε εσάς. Επίσης, μια και έχει μεγαλώσει αρκετά χάρη σε εσάς, οι καινούργοι που μπαίνετε μέσα, κάντε ρε παιδιά και μια γραφούλα. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Τι έπαθες εσύ τώρα? Όχι, μου ήρθε μια ενημέρωση, εντάξει, οκ. Α, να σου πω κάτι. Κλείνοντας, ναι, να δείξω και μια νέα κόντρα. Α, ναι, τον Παπανότα ξεχάσαμε. Αυτή είναι η νέα κόντρα. Παιδιά, διαβάστε το καλά, παγώστε το βίντεο εδώ πέρα, γιατί θέλω να το δείξω. Λοιπόν, άλλο. Έχουμε κόντρα, ναι. Παπανότα. Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε. Ξέρουν ήδη τα παιδιά. Όχι, θα πούμε ότι ενοχλήθηκε ο Παπανότας γιατί μιλάει η Βούλγαρη στον Ενικό. Στο Χασαπόπουλο. Στο Χασαπόπουλο. Και είπε ότι και καλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Τι είναι αυτά που λέει ο φίλος σου, καλέ. Η Τσολάκη του μιλάει στον πληθυντικό του Παπανότα. Η Τσολάκη είναι μεγάλη παρουσιάστρια. Η Τσολάκη που είναι κόλλος και βρακή με τον Παπανότα του μιλάει στον πληθυντικό. Είναι μεγάλη παρουσιάστρια η Τσολάκη. Α, και οι Βούλγαροι δεν είναι. Οι Βούλγαροι όχι, δεν κάνει. 20 χρόνια στη Ιωπή. Δηλαδή κάτσε, δεν σκέφτεται πριν μιλήσει. Μιλάει τώρα για μια κοπέλα η οποία είναι δύο συνεργάτες. Στον αέρα είναι αδύνατο να μιλάνε στον πληθυντικό γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ο ίδιος δεν συμπεριφέρεται το ίδιο με μια κοπέλα η οποία είναι 25-30 χρονών, ο ίδιος είναι τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Ποτέ δεν του μίλησε τον πληθυντικό Τσολάκη. Ποτέ. Ποτέ. Δημητράκη, μεγαλώσαμε. Και βλέπουμε τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά. Παραξενέψαμε πάρα πολύ. Δημητράκη μου, δεν κάνει. Πρόσεξε. Και ήταν ωραίο, επειδή εμείς το λέμε τον Παπανότα, ο νέος Μπαμπινιώτης, επειδή κρίνει γενικά όσους κάνουν ελεκτικά λάθη. Του απάντησε Μπαμπινιώτικα και οι Βούλγαροι. Σαν του λέει κύριε Μπαμπινιώτη. Οι Βούλγαροι είναι ένα κορίτσι. Κοιτάξτε, εγώ στο Ε είχαμε βρεθεί και στο Στάδιο είχαμε βρεθεί μια περίοδο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά στο Ε ήταν πολύ βαριά. Είχε ταλαιπωρηθεί όμως τότε. Εντάξει, ναι, επειδή είχε προβλήματα. Ήταν πάρα πολύ βαριά. Δηλαδή αδυνατούσε να μιλήσει με οποιονδήποτε. Δηλαδή ήταν στην καρακοσμάρα τη. Δεν σα γουστάρω και τυχαία είμαι εδώ εγώ. Όχι σε μένα, στου γύρω-γύρω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, απλά σε ό,τι έβλεπα. Ήταν μια περίοδο δύσκολη αυτή. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδο αυτή. Δηλαδή, είχε με την εγχείρηση που έκανε κτλ. Ναι, είχε πρόβλημα το κορίτσι. Απλά σου λέω, έλεγε αυτό. Τι δουλειά έχω τώρα εγώ εδώ, τι δουλειά έχω με εσά. Ναι. Είχε τα προβλήματά τη το κοριτσάκι. Λοιπόν, το ξεπέρασε όλα αυτά τα προβλήματα με επιτυχία και αυτή είναι τη στιγμή, πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Οι Ανθοί Βούλγαροι μαζί με τον Χασαπόπουλο είναι παιδιά, πραγματικά σα μιλάω. Κάθε μέρα όταν λίγο τα νούμερα πάω στι πρωινέ εκπομπέ. Ξέρω ότι το Happy Day θα πάει πρώτο και περιμένω να δω να έχουν περάσει το Open το Mega. Όχι γιατί λόγω του Βαγγέλα, λόγω του ότι διώξανε από το Open τη Βούλγαρη μαζί με τον Χασαπόπουλο για να κάνουν νούμερα οι άλλοι και μάλιστα θα πω και τον λόγο που τη διώξαν τη Βούλγαρη. Ότι ρε παιδιά, αυτή έχει κάνει lifestyle, δεν μας κάνει, διώξατε, δεν κάνει το ενημερωτικό αυτή. Και πάει τώρα στο Mega και σπιτάτε τα μάτια έξω. Να μάθετε να μην κρίνετε επειδή η κοπέλα αναγκάστηκε για να πάρει μεροκάματο να πάει σε lifestyle εκπομπή. Το καταλάβατε? Τρομερό έγκλημα αυτό που κάνατε. Και το χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και σας τρέχει. Η Ανθή Βούλγαρη. Χαίρομαι πιο πολύ από την ίδια. Γιατί αυτό το καβάλιμα κάποιον του ενημερωτικού ότι αυτή είναι του lifestyle και δεν μας κάνουν κτλ. Και έχουν το προφίλ τους και το prestige μας κτλ. Πάρτε προστή σου τώρα, πάρε τη λακκούβα τώρα και πέσε μέσα και άντε τώρα γεια και πήγαινε στο καλό. Bye bye, bye bye και βρίσκει κανένα να τον δουλέψει σε λίγο ή το όπεν όπως το βλέπω εγώ. Παραλήρημα κάνει. Είναι στα τελευταία του. Στα τελευταία του είναι. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν
Να τρώτε άνθρωπο που έκανε 30% και 25% για να πάρει τα νούμερα ο Παυλόπουλος αυτός. Λοιπόν, εκεί πέρα, ο Παυλόπουλος μαζί με την άλλη κοπέλα, την Κουτροκόη, καλή κοπέλα αυτή, αλλά μου θυμίζει πετατζή κάθε πρωί. Λοιπόν, γιατί γελάς? Εγώ τη συνήθισα. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ πάω κατευθείαν να πούμε, εγώ παιδιά βλέπω Sky το πρωί. Και η αντίθετη όψη είναι... Στο Happy Day, πώς τη λένε, η Όλγα Λαφαζάνη. Ψηλού, Λαφαζάνη, δεν είναι. Η Λαφαζάνη είναι η άλλη φωνή, η τσιριχτή. Από τη μία μπετατζού και από την άλλη να πει. Εντάξει, αλλά και η Όλγα Λαφαζάνη πέρα την πλάκα είναι. Είναι ο Όλγα και αυτή έχει πορεία αυτή. Ποιος? Η Λαφαζάνη. Ναι, έχει. Έχει μια πορεία τώρα το Alter κτλ. Κάνει την προσπάθειά τη. Και στο έψιλον δεν ήταν. Μην τρελαθούμε τώρα τελείω, α πούμε. Μην τρελαθούμε τελείω τα παιδιά με αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει. Λοιπόν, οι καβαλημένοι αυτοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι να πούμε πιστεύουν ότι επειδή κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ όλη τους τη ζωή, οι υπόλοιποι όλοι είναι μαλάκες. Ναι. Όχι, δεν είναι μαλάκες οι υπόλοιποι. Μάλλον πιαστήκατε μαλάκες εσείς, γιατί εσείς μας καταστρέψατε. Και μάλιστα, εμάς μας είχαν ενημερώσει, θυμάσαι, που το αποφάσισαν αυτό που λέμε εν μία νυχτή. Ενώ κάνανε πολύ καλά νούμερα τα παιδιά, αλλά κόβονται. Την άλλη εβδομάδα κόβονται. Θυμάσαι, το έχουμε βγάλει εμείς πριν κοπούνε, πριν το μάθουν. Πριν το μάθουν, το βγάλαμε εμείς. Λοιπόν, και έχουν εμπιστευτεί πάρα πολύ παιδιά. Και το θεωρώ πολύ άδικο αυτό που έγινε. Και χαίρομαι για το Χατζαπόπουλο. Μα είχαν ενημερώσει από τον Αντένα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως. Γιατί τα δύο αυτά παιδιά του έχουν πετάξει τα μάτια έξω. Δεν με ενδιαφέρει να βγουν πρώτοι. Το όπερ να περνάνε. Τους καβαλημένους αυτούς τους τυπάδες που το θεωρούν ότι επειδή πήρε στο lifestyle η Ανθιβουργάρη δεν τους έκανε. Δεν τους έκανε. Αυτός ο ρατσισμός που υπάρχει στο δικό μας χώρο, να ξέρετε τι βιώνουμε από κάτι χοντρομαλάκες. Που την έχουν δει και καλά, high top class κατάσταση και η ποιότητα που τη ποιότητα. Για ποια ποιότητα ρε, μου μιλάτε, ρε. Για ποια ποιότητα μου μιλάτε, ρε. Που έχετε κάνει να πούμε τον κόσμο και κλαίγει και χτυπιέται κάτω και λέτε και αερομαλακίες, λέτε ψέματα. Λέτε να πούμε στον κόσμο ότι μαλακές σας κατέβει για να κατευθύνετε καταστάσεις. Τουλάχιστον εμείς από το lifestyle δεν κατευθύνουμε κανέναν. Λέμε μαλακίες για να περνάει η ώρα στον κόσμο και να χαμογελάσει. Και άντε να βλέπει να χτυπιέμαι και να γελάει μαζί. Πάλι και να χτυπιέμαι θα γελάει. Προτιμότερο να γελάει παρά να ακούω τις μαλακίες δικές σας που είναι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι του πολιτικού μπαίνουν μέσα. Λέει, κάνω ρεπορτάζ. Πώς κάνετε ρεπορτάζ, μπαίνει μέσα στο γραφείο του κόμματος και λέει, παιδιά, τι έχουμε σήμερα. Λέει, αυτό, αυτό και αυτό σπρώχνουμε. Α, ωραία. Η παιδιά το ρεπορτάζ έχει ως εξής. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν λέει, σπρώχνουμε. Αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό είναι το ρεπορτάζ τους μέσα εκεί. Τι νομίζετε ότι είναι το ρεπορτάζ που κάνουν? Κουράζονται, καφεδάκι πίνουν στο γραφείο τύπου. Άντε τώρα μην αρχίσω και τα λέω. Άντε. Ενώ εμείς ξενύχτια, δείτε τι πολύ καλά που σήμερα το πρωί στο τέτοιο, σκαρφαλώνει, κάνει δεξιά, κάνει αριστερά. Πες μου ένα πολιτικό συντάκτη, ρεπόρτερ να κάνει κάτι τέτοιο. Να κυνηγάει το πολιτικό από πίσω να πάρει την είδηση που πρέπει να πάρει. Να πάρει την είδηση, να του κάνει τη σωστή ερώτηση. Γιατί δεν την κάνουνε. Γιατί κάθε ένας ρεπόρτερ του πολιτικού έχει κόμμα. Πίσω του. Δηλαδή είναι και κόμμα που πείτε τι, είναι μόνοι μας αυτό το κόμμα μέσα. Οπότε λοιπόν, τη μία μέρα είσαι σωστός, την άλλη μέρα είσαι σωστός, την άλλη μέρα είσαι κολλητός. Μετά πάει το σωστός. Κολλητός και σωστός δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σας αφήνω τώρα, γιατί θα πω και άλλα περισσότερα και να μην πάρει φυλακή. Ξέρεις με ποιον θα είσαι μαζί. Με τον Φουρτιώτη! Α, θα είμαι με τον Φουρτιώτη! Εντάξει παιδιά, θα ζητήσω κομμωτή, θα ζητήσω συνομιλητή. Γιατί μια τούφα την έχω να την προσέξω. Λοιπόν, θα ζητήσω συνομιλητική τηλεόραση, θα ζητήσω και δικό μου στούντιο. Να άνθρωπο θα κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε τον Φουρτιώτη. Θα σε αφήσω σε φυλακή μέσα, που δεν μπορώ να σε βάλω μέσα. Θα κάτσω εγώ με τον Φουρτιώτη να κάνουμε εκπομπή. Και θα κάνουμε το αποκαλυπτικό GR Express. Εγώ θα είμαι έξω, ρεπόρτερ. Εγώ θα είμαι έξω. Α, ναι, μπράβο, ναι. Εσύ θα είσαι. Δεν μπορώ να βγείτε έξω. Και εμείς θα κάνουμε το αποκαλυπτικό GR Express. Λοιπόν, σας αφήνουμε εγγραφή, σχόλια, εδώ και τώρα. Να είστε καλά. Bye bye.